οι συντάξεις των συνταξιούχων έχουν συρρυκνωθεί κατά 40 και 50%. Τώρα, οι καινούργιες τεράστιες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα, στην ουσία λαιλατούν τις συντάξεις και κυρίως τις συντάξεις που κατά 60 ή 70% είναι κάτω από τα 500 ευρώ και βεβαίως θα οδηγήσουν στην εξαφλίωση, στην πλήρη εξαφλίωση, ένα σημαντικό κομμάτι των συνταξιών και θα πρέπει να διαλέξουν αυτό το χειμώνα αν θα πεθάνουν από ασυτεία και κρύο ή αν θα πεθάνουν από COVID. Η κυβέρνηση μας λέει ότι είναι προσωρινή αυτή η κατάσταση, ότι θα σταθεροποιηθεί την άνοιξη. Βέβαια αυτό το διαψεύει η ίδια η Επιτροπή της Ευρώπης, αλλά τέλος πάντων για τους συνταξιούχους μιλάμε για μια μόνιμη κατάσταση φτώχειας. Άρα λοιπόν το προσωρινό δεν μας αφορά. Ζητούμε λοιπόν να μην γίνει καμία αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα για να μπορούμε να αγοράσουμε πετρέλαιο και βεβαίως να μην γίνει καμία διακοπή ρεύματος σε κανένα σπίτι συνταξιούχου και σε κανένα σπίτι λαϊκής εργατικής οικογένειας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και απορώ ποιος θα πληρώσει αυτές τις αυξήσεις. Οι συνάδελφοι μας που είχαν ΕΚΑΣ και τους το κόψανε και παίρνουν 410 ευρώ σύνταξη τώρα και πληρώνουν και 50% το Ντουτάρτ. Το Ντουτάρτ είναι ένα φάρμακο που θέλουμε εμείς οι γέροι οπωσδήποτε. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτές τις κουμάντες? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, η παγκοσμιοποίηση? Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα καταγγέλουμε αυτές τις πολιτικές, θα βρισκόμαστε πάντα στους δρόμους και τις πλατείες του αγώνα και δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα διεκδικήσουμε αυτά που μας έταζαν όταν πληρώναμε τις εισφορές μας στα ταμεία μας και τα κλέψανε και μας τάζανε τότε ότι θα έχουμε αξιοπρεπείς συντάξεις, θα έχουμε φάρμακα, θα έχουμε νοσοκομεία, θα έχουμε γιατρούς.